Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επικείμενη άρση της απαγόρευσης πληστηριασμών περιλαμβάνει μια μεταβατική νομοθετική ρύθμιση για το 2014 που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία των πραγματικά αδύναμων και θα κατατεθεί ως τις 20 Δεκεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν προβλέπει την αποδυνάμωση της υφιστάμενης δικαστικής προστασίας, η οποία είναι ισχυρότερη στην Ευρώπη, αλλά την αλλαγή του πλαισίου εξωδικαστικών προστασιών. Η λειτουργία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ΣΕΚΑΒ και των προνοιακών μονάδων θα διεξαχθεί με προσωπικό ασφαλείας, ύστερα από την απόφαση των Ομοσπονδιών των Νοσοκομειακών Γιατρών και των Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για από κοινού 24ωρη απεργία. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και εργαζόμενοι διεκδικούν τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, αφού όπως ισχυρίζονται, τα μέτρα που προωθούνται έχουν σαφές αντιτάσει την ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της λειτουργίας των νοσοκομείων. Στο επίκεντρο των επαφών που θα έχουν αύριο επικεφαλής της Τρόικας στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση θα βρεθούν η τύχη των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, το νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων, ο ΦΠΑ στην εστίαση αλλά και το ζήτημα των πληστηριασμών. Επιδεινώνεται ο καιρός από σήμερα το βράδυ με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Χιόνια θα πέσουν από τα ξημερώματα της Τετάρτης ακόμη και στα ορεινά της Αττικής. Αλλά και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Παρασκευή. Πιο συγκεκριμένα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και από τις απογευματινές ώρες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού για την πόλη μας. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κομωτινή σήμερα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 0 έως 5 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βόρειους ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, με καθαρό ουρανό με το θερμόμετρο να φτάνει τους 2 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βόρεια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Και κλείνουμε με τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Για σήμερα Τρίτη, στην πόλη της Κομωτινής διανυκτερεύει το φαρμακείο του Σουλεϊμάν Μεμέτ Μουσταφά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Μάνεση με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531-082-840. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.